ένα από τα κεντρικότερα έτσι δομικά στοιχεία του ψυχικού μας κόσμου είναι το περίφημο εγώ. Είναι εκεί που νιώθουμε ότι είναι ο εκπρόσωπος της ύπαρξής μας μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και στη δική μου την αναπαράσταση του κόσμου και της παρουσίας μέσα εκεί λέω εγώ. Αυτό το εγώ λοιπόν, αν το ψάξεις, θα παρατηρήσεις το εξή ότι το εγώ είναι το σύνολο των αποτυπωμάτων που έχουν αφήσει οι σχέσεις μας με αγαπημένα αντικείμενα με αγαπημένες καταστάσεις πρόσωπα, ζώα, πράγματα, ιδέες όλα αυτά τα λέμε αντικείμενα τεχνικά Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast Άκου την Επιστήμη Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της LIFO Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Λάιφο τον γνωστό ψυχίατρο κ. Νίκο Σιδέρη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι διδάκτορ του τμήματος ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και διδάσκων ψυχαναλυτής, μέλος της ψυχαναλυτικής σχολής του Στρασβούργου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επίση, είναι επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχική Υγεία και Προσωπική Ανάπτυξη Γαλινό. Το τελευταίο του βιβλίο, Πώ το παιδί μαθαίνει να ζητά, λαβαίνοντα υπόψη και τον άλλον, αλλά και η ποιητική του συλλογή «Αιδόνια Ερήπια και άλλα ποίηματα, κυκλοφορούν από τι εκδόσει Αρμός. Κυρίε Σιδέρη, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα εδώ στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ Χαίρομαι πολύ κύριε Πανταζόπουλο που είμαστε εδώ. Καλημέρα σε εσά και σε όλο τον κόσμο. Τι μέρε είναι αυτέ που ζούμε, Είναι μέρε βία, απώλεια, αβεβαιότητα, τι θα μα λέγατε. Διεσύρε, δηλαδή μέρε οργή. Είναι η οργή των πραγμάτων, είναι η οργή των ανθρώπων, είναι η οργή των συστημάτων, επειδή ο κόσμο μα έχει απορριθμιστεί. Η οργή γεννιέται όταν απορριθμίζονται τα πράγματα. Όταν είναι ρυθμισμένα, μπορεί να είναι δυσάριστα, Μπορεί να είναι πληγωτικά, μπορεί να είναι απελπιστικά, οτιδήποτε. Η οργή προκύπτει όταν έχουμε την προσδοκία μιας τάξης πραγμάτων και αυτή η τάξη υφίσταται μεγάλα πλήγματα, αποσταθεροποιείται, χάνονται οι αναφορές μας. Τότε πολλές φορές η οργή και το παραγωγό της η βία είναι η εύκολη μαγεία των ανθρώπων για να επαναφέρουν τον κόσμο σε κάποια τάξη που να είναι κατανοητή και να σου επιτρέπει να μην είσαι παθητικό αντικείμενο, όπως δυστυχώς αισθανόμαστε πάρα πολύ εδώ και 13 χρόνια στην Ελλάδα από τον καιρό της μεγάλης κρίσης και σε όλο τον κόσμο τώρα με την πανδημία και την μεγάλη αναστάτωση, αλλά να είσαι ενεργητικό υποκείμενο. Ακόμη κι αν ο κόσμος μέσα στον οποίο ενεργοποιείσαι ως υποκείμενο είναι περισσότερο ή λιγότερο μυθικός, κατασκεύασμα του μυαλού σου, είναι προτιμότερο αυτό για τους ανθρώπους παρά να ζουν μέσα σε συνθήκες αταξίας και έλλειψης νοήματος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φανατισμοί σε αυτές τις εποχές ανεβαίνουν, η μυσαλλοδοξία ανεβαίνει, γιατί, γιατί ξορκίζεις το κακό το... και στη... Τη, τη, τη... μάγισσα στην πυρά και στο κακό στο ανάθεμα. Ε? Αυτά τα πράγματα είναι το στίγμα των ημερών μας, είναι το περίφημο Dies Είστε ένας από τους πιο δημοφιλείς ψυχιάτρους. Οι άνθρωποι που σας επισκέπτονται τώρα, αυτή την περίοδο, τι φαίνεται να τους απασχόλει περισσότερο, τι βλέπετε και ειδικά για τους νέους. Εδώ και από το 2010 μέχρι σήμερα η Ελλάδα ζει αλλεπάλληλες καταπονήσεις. Δηλαδή τα πράγματα πέφτουν στο κεφάλι μας, οι αναφορές μας διαλύονται, χάνονται, ανατρέπονται πλήρως. Το αύριο δεν έχει μορφή, κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δεσπόζοντα στοιχεία της εμπειρίας. Το ένα είναι απώλειες, βιώματα και εμπειρίες απόλυε. και το άλλο είναι άγχος. Το δεν ξέρω τι μου ξημερών. Απόλυες είναι οι απώλειες των υλικών πραγμάτων. Είχα δουλειά δεν έχω, είχα εισοδήματα κόβονται στη μέση ή δεν τα χάνω τελείως. Είχα σχέδια δεν μπορώ να τα υποστηρίξω πια, είχα σπίτι, το χάνω. Αυτά που είναι τα υλικά στοιχεία χάνονται πολλές φορές με τρόπο καταστροφικό. Άλλες φορές με τρόπο που είναι ανεκτός στο πρακτικό επίπεδο, αλλά δεν πάβουν να είναι ένα ψυχολογικό πλήγμα. Είχα μια ιδέα για τον εαυτό μου, για το τι θα προσφέρω για παράδειγμα στα παιδιά μου ή για το τι κόσμος με περιμένει μια και ρωτάτε για τους νεότερους ανθρώπους. Σήμερα χάνω όλο το χάρτη του αύριο που μέσα είχα χαράξει και εγώ μια διαδρομή, βλέπω ξάφνου ότι ούτε η χώρα υπάρχει, ούτε ο δρόμος που θα πήγαινα και βρίσκομαι στο κενό. Το αίσθημα της απώλειας γεννάει μια πένθυμη διάθεση, αυτό είναι το συνοδό αίσθημα του, της απώλειας και αν αυτό το πένθυμο στοιχείο δεν υποστεί ψυχική επεξεργασία και προσωπική και συλλογική, τότε κινδυνεύει να μετατραπεί σε κατάθλιψη. Οπότε αυτά τα δύο άγχος και κατάθλιψη είναι τα πιο συχνά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού όπως εγώ, όπως δεκάδες άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να το σημειώσουμε και είναι το ότι αυτά που ζούμε σε μεγάλο βαθμό είναι όχι απλώς απροσδόκητα, όχι απλώς εκτός προγράμματος, θα έρθουν αλλά δεν ξέραμε πότε, είναι αδιανόητα. Δηλαδή ψάχνουν να βρίσκεσαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι επί μήνε και εσύ και οι πάντε. Αυτό είναι κάτι το αδιανόητο και για λαού νοοτροπίε όπω είναι η Μεσογειακή, όπω είμαστε εμεί, είναι τη τάξη πραγματικά. του δεν μπορούσε να διανοηθεί ένα κόσμο που θα περνάγαμε 24 ώρε το 24ωρο. Όλοι μέσα στο σπίτι. Όλο αυτό το πράγμα, η εμπειρία του να σε πλήττει το αδιανόητο, είναι κάτι που πολλές φορές δεν το χωράει ο νους όπως λέμε, δηλαδή δεν μπορεί να υποστεί ψυχική επεξεργασία, να σκιαγραφηθεί σαν αναπαράσταση στο μυαλό και να μπουν σε κίνηση μηχανές της προσαρμογής, του αποχαιρετισμού κάποιων πραγμάτων που έχασες αλλά και του σχεδιασμού νέων πραγμάτων που στις νέες συνθήκες μπορείς να επιχειρήσεις ή για να αντέξεις ή για να ανακάμψεις. Το αδιανόητο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση κυριολεκτικά απόγνωσης, δηλαδή δεν έχεις κάτι που να τροφοδοτεί την ιδέα σου για σένα και για τον κόσμο. Εκεί μέσα πολλές φορές αυτά τα στοιχεία που δεν μπορεί να να χωρέσει, να αφομοιώσει, να μεταβολήσει η ψυχή μας, μετατρέπονται σε σωματική παθολογία. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα σε τέτοιες συνθήκες άνθρωποι να παρουσιάσουν όχι ψυχικά στοιχεία παθολογίας, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη, αλλά σωματικές παθήσεις που ανέκουν στις λεγόμενες ψυχοσωματικές παθολογίες. Αυτό Από άνωσα. τις πιο ελαφρές, ακριβώς, μέχρι τις πιο βαριές, που καμιά φορά μπορεί να είναι πάρα, πάρα πολύ... Ουραστικέ και επικίνδυνε. Αυτέ είναι οι τρει μεγάλε σα κατηγορίε: άγχο, κατάθλιψη και ψυχοσωματικέ παθήσει. Και θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν είναι προσωπική παθολογία, αλλά είναι η κρίση των σχέσεων και των αισθημάτων. Δηλαδή, οι άνθρωποι βρέθηκαν όλα αυτά τα ατελείωτα 12 πια χρόνια μέσα σε μια μεγάλη δυσκολία. Πώ να σταθώ απέναντι στον άλλον, τι να του προσφέρω, τι να του ζητήσω. Το περίφημο φαινόμενο οι νέοι που αναφέρατε να γίνονται κολλητάρια με τους παππούδες και τις γιαγιάδες γιατί αυτοί μπορούσαν να χαρτζηλικόσουν τα εγγόνια τους είναι πολύ χαρακτηριστικό κοινωνικό σύμπτωμα των δύσκολων και παράξενων καιρών που ζούμε τόσα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τον κορονοϊό με, το, με, το, με, το, με όλους τους περιορισμούς είτε πολύ σκληρή όταν ήταν ο εγκλισμός είτε και τώρα που πρέπει να προσέχεις τι συμβαίνει ότι μέσα στην ψυχή μας ο άλλος ειδικά σε κουλτούρες όπως η ελληνική είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Δηλαδή θα σκάσω αν δεν δω την παρέα μου, τόσο απλό είναι όπω το λένε. Προτιμώ να μην φάω καλά και να βγω για καφέ με του φίλου μου. Κάτι τέτοια παράξενα που λένε τα καφενεία γεμάτα, πώ λε ότι υπάρχει κρίση. Γιατί αν δεν πιω καφέ με του φίλου μου, θα, θα, σκάσω. Ενώ αν δεν φάω, απλώ θα πεινάσω. Είναι κάποια πράγματα που εξηγούνται με πολύ απλό τρόπο. Λοιπόν, όταν έχει τον άλλον απέναντί σου, ο οποίο περιμένει από σένα πράγματα, στήριξη κάθε είδου, και εσύ χρειάζεσαι πράγματα να περιμένει και να σου δώσει ο άλλο στήριξη, κάθε είδους μπορεί να βρεθούμε στη δύσκολη θέση όπου ο άλλος δεν είναι μόνο φορέας έγνιας αγάπης και σχέσεις αλλά στην περίοδο του κορονοϊού που ακόμη διαρκεί δεν έχει τελειώσει έτσι, στην περίοδο του κορονοϊού ο άλλος μετατρέπεται και σε φορέα απειλής γιατί, γιατί μπορεί να είναι φορέας χωρίς να το ξέρει και από αυτό να περάσει σε μένα κορονοϊό κτλ. Δηλαδή, αυτό είναι το νέο στοιχείο τη πανδημία του κορονοϊού, ότι ενώ στην προηγούμενη παρατεταμένη οικονομική κρίση, τα μνημόνια και αυτά, ο άλλο ήταν εκεί που πηγαίναμε κοντά του με τη σιγουριά ότι έστω και η παρηγοριά και το κουράγιο είναι κάτι που μπορεί να σου το δώσει και δεν σε απειλεί σήμερα ακόμη και ο πιο δικό σου άνθρωπος και μάλιστα όσο πιο δικό σου είναι και όσο πιο πολύ πας κοντά του φυσικά τόσο μεγαλύτερη είναι η καμιά φορά και μυστική μέσα σου, έτσι κρυφή, αποθυμένη, ασυνείδητη, όπως θέλετε πέστε το, αίσθηση ότι αυτός ο άλλος είναι μεν ο δικός μου άνθρωπος, είναι φορέας σχέσης και αγάπης, είναι φορέας φροντίδας και έννοια, αλλά είναι άθελά του και φορέας απειλής. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο του τωρινού καθεστώτος των ανθρώπινων σχέσεων. Γι' αυτό και λέω ότι οι ανθρώπινες σχέσεις υφίστανται επίσης σε ένα μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι παθολογία του ατόμου είναι παθολογία της σχέσης. Θα το Γι' αυτό και αυξήθηκε ε? η ενδοοικογενειακή βία. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους δεν είναι μόνο αυτός, αλλά ένας από τους λόγους που και στα σχολεία στους μαθητές τους νέους ανθρώπους βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτή την άνευ νοήματος βία που προσπαθεί όπως είπαμε με το ζόρι να βάλει μια τάξη στον κόσμο την τάξη που εγώ νομίζω ότι επιβάλλεται γιατί η βία έχει αυτό το κακό ότι δεν πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι πρέπει να είναι όλα όπως θα θέλω εγώ είναι ναρκισιστικό πράγμα εγώ έτσι όμως είναι μια πράξη απόγνωσης σε έναν κόσμο ο οποίος έχει χάσει τη συνοχή του, το νοημά του καμιά φορά και τη μορφή του αυτό που λέω το αύριο να μην ξέρει πώ είναι αυτό επηρεάζει και το σήμερα πάρα πολύ. Δεν ξέρει και το σήμερα τι να κάνει ενώψει κάποιο αύριο το οποίο είναι άγνωστο. Την περίοδο τη πανδημία, οι περισσότεροι από του νέου, το είπατε κι εσεί, στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα με του περιορισμού, τον εγκλισμό, του φίλου του, τι σχέσει του. Τι χάνεται με την εξαποστάσεω επικοινωνία και με την έννοια χωρί την παρουσία των σωμάτων, τι είναι αυτό που χάνει ένα νέο και δεν αναπληρώνεται. Υπάρχουν δύο κέρια φαινόμενα που διαμεσολαβούνται από το σώμα. Το ένα είναι η επικοινωνία και το άλλο είναι η αίσθηση η φυσική αίσθηση της παρουσίας. Η επικοινωνία σημαίνει το εξής απλό ότι πάνω από το 90% των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους γίνεται όχι με λέξεις που είναι ας πούμε η βασιλική οδός για την ξεκάθαρη επικοινωνία αλλά μέσα από την σωματικότητα. Μέσα από τις τάσει του σώματος, μέσα από τις κινήσεις που κάνουμε και τις χειρονομίες ή δεν κάνουμε. Το poker face ας πούμε λέει κάτι όταν είσαι με το δικό σου άνθρωπο. Πιθανότητα κάτι δεν θες να αποκαλυφθεί και τα λοιπά. Είναι λοιπόν το 90% της επικοινωνίας μας περικόπτεται. Όχι τελείως, σε αυτό μην είμαστε υπερβολικοί, δηλαδή η έκφραση του προσώπου, ακόμη και στην οθόνη, ο τόνος της φωνής, ο ρυθμός της ομιλίας, η προσωπία, όλα αυτά έχουν μέσα τους τεράστια πληροφορία. Δηλαδή το «καλημέρα», με το καλημέρα ίδια λέξη είναι. Αλλά έχουν τελείω διαφορετική νοηματική και συναισθηματική χρειά. Ε? Και αυτό δεν χρειάζεται να τον βλέπει τον άλλον, αν δεν τον βλέπει καθόλου. Στο τηλέφωνο, στο πει, οποίο... καταλαβαίνει. Δηλαδή, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά σίγουρα περικόπτεται ένα μεγάλο μέρο τη εξολεκτική επικοινωνία, η οποία είναι και η προνομιακή οδό για την έκφραση συναισθημάτων. Και πάλι το τονίζω, μην απελπιστούμε. Έχουμε τα μάτια, έχουμε τα χείλη, έχουμε όλη την μιμική την έκφραση του προσώπου που είναι από μόνη της ένας καλός τρόπος αναπλήρωσης όσων δεν βλέπουμε. Αλλά σίγουρα γίνεται πιο κοπιώδης η εξολεκτική επικοινωνία και συνεπώς υπάρχει και πάντα ο κίνδυνος να συμπληρώσουμε με τη δική μας φαντασία πράγματα που δεν εννοεί ο άλλος και που θα ξεκαθαρίζονταν αν βλέπαμε ολόκληρη τη σωματική του τοποθέτηση και Λειτουργία απέναντί μα. Καμιά φορά το φανταζόμαστε έτσι, το φανταζόμαστε αλλιώ, το μυαλό μα πλάθει ιστορίε και μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσει, να μην καταλάβουμε αυτό που μα είπε, όπω μα το λέει κτλ. Άρα, ένα στοιχείο που φύγεται ουσιοδό, αλλά όχι καταλητικά, το τονίζω αυτό, είναι η εξολεκτική επικοινωνία, που είναι και σε μεγάλο βαθμό συναισθηματική επικοινωνία. Το δεύτερο είναι η φυσική επαφή. Εμεί οι άνθρωποι, και όλα τα ζώα, μου επιτρέπεται ε, αλλά εμείς οι άνθρωποι οπωσδήποτε είμαστε όντα που είμαστε προγραμματισμένα για να αγγίζουμε. Να αγγίζουμε τον άλλον άνθρωπο, να αγγίζουμε τα πράγματα, να αγγίζουμε τον κόσμο. Ειδικά στις μεσογειακές κουλτούρες το να αγγίξεις φυσικά είναι η πιο φυσική οδός για να δείξει ότι είσαι οικείος. Δηλαδή αν είσαι βορειοευρωπαίος... Δεν χρειάζεται να αγγιχθεί. Έχω δει μια ταινία που μέσα από μια δραματική εξέλιξη των σχέσεων πατέρα και γιου που ήταν αποξενωμένοι χρόνια κτλ. κτλ, κτλ συναντιούνται στο τέλο. Και πώ συναντιούνται. Είναι καθισμένοι σε δύο καρέκλε σε απόσταση τριών μέτρων ένα από τον άλλον και λένε Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε επιτέλου ξανά. Έτσι, αυτό όπω καταλαβαίνετε για μια ελληνική και μεσογειακή συνθήκη θα πει ότι όλο αυτό είναι μια ψευτιά, μια απάτη, μια κοροϊδία. Ποιο ξέρει τι έχει στο νου του και με έφερε εδώ. Και, δηλαδή είναι τελείω άλλο το, το, το σύστημα επικοινωνία. Λοιπόν, το να αγγίζουμε είναι ανάγκη των ανθρώπων, είναι ρυθμιστή τη σχέση και τη ύπαρξή μα. Δηλαδή, αν δεν σε αγγίξουν, παιδάκι, βρέφο, μωρό, κινδυνεύει να μην αναπτυχθεί σωστά. Ούτε στο σώμα, ούτε στην ψυχή, ούτε στον εγκέφαλο, να σου το πω. Είναι δηλαδή πολύ καθοριστική η θέση της αφής για την ανθρώπινη ψυχική συγκρότηση, ανάπτυξη και ε, ε, σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Έχει γράψει ο Εμιλιανός Σιδέρης ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών με θέμα αυτό, η αφή παράπλευρη απώλεια της πανδημίας, όπου κι μέσα αναπτύσσει πάρα πολύ διεξοδικά όλο το μεγάλο ερευνητικό και θεωρητικό έργο που υπάρχει και δείχνει ότι άνθρωπος ίσον αγγίζω. Αν δεν αγγίζω, είναι τρομερή στέρηση. Είπατε ότι οι ανθρώπινε σχέσει έχουν υποστεί πλήγμα. Θα λέγατε ότι έχουν γίνει και πιο επιδερμικέ ή όχι, λόγω και των social media. Αυτό δεν είναι καρπό μόνο τη πανδημία ή τη κρίση. Αυτό είναι μια ιστορία που δυστυχώ έχει πίσω τη για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή 60 κάτι χρόνια, από τη δεκαετία του 60, τα τέλη τη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Είναι η περίφημη εποχή που ονομάστηκε από τους κοινωνιολόγους πρώτα, τον ΛΑΣ, η εποχή του ναρκισισμού. Δηλαδή εγώ, εγώ, εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, είμαι η αναφορά των πάντων, το μέτρο του καλού, του σωστού, του αναγκαίου, του οτιδήποτε. Αυτό που λέω εγώ είναι ο ορισμός του τι πρέπει να είναι ο κόσμος και όλα τα άλλα είναι λάθος. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι αξεσουάρ τη δική μου μεγαλειότητα, ας πούμε, κάπως έτσι. Το λέω καρικατούρα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή μέσα στην ψυχή του να αρχίσουν ακριβώ αυτή η καρικατούρα. Ότι ο καθένα είναι ο βασιλεύς του παντό. Τώρα, όταν βλέπονται 30 βασιλείε του παντό μαζί και πάνε να συνεννοηθούν, γίνεται λίγο τη κακομύρας Μέσα τη κακομύρας είναι και αυτό ότι από τότε κιόλα άλλαξαν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, μέχρι τότε η χορή των ανθρώπων ήταν συνήθω ομαδική και αγκιστική. Άγγιζε τον άλλον, τον κρατούσε κτλ στη δεκαετία του 60 έγινε πια ένας ατομικός χορός που καμιά φορά συνδυάζεται με κάποιον που χτυπιέται και αυτός και τα λοιπά, αλλά είναι κατά βάση η ατομική έκφραση δεν συντονίζει απαραίτητο με τον άλλον αυτή η ιδιωτικότητα του χορού είναι το πρώτο πολιτισμικό στοιχείο που άλλαξε κατά τρόπο ριζικό στη δεκαετία του 60 και δείχνει ακριβώς ότι περνάμε στο ότι κόσμος ίσον εγώ όχι κόσμος ίσον το εγώ μέσα στο εμείς και αυτό το πράγμα παίρνει όλο και περισσότερο διαστάσεις στη δυτική κοινωνία η οποία είναι πια μια κοινωνία καταναλωτικού ναρκισισμού. Τι θα πει αυτό, ότι το εγώ μου είναι εδώ και απαιτεί τα πράγματα να είναι διαθέσιμα για να τα αγοράσω, να τα καταναλώσω και εγώ καμαρώνω επειδή καταναλώνω. Όπως καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα δημιουργεί ανθρώπους μοναχικούς. Την πρώτη εκδοχή του ονομάστηκε το μοναχικό πλήθος, the lonely crowd. Αυτό το φαινόμενο. Να είμαστε 100 άνθρωποι και ο καθένα να είναι μόνο Δεν είμαστε καν πλήθο, είμαστε εγώ, εγώ, εγώ. Αυτό είναι το δεσπόζων υπόδειγμα. Δεν λέω ότι η ανθρώπινη κατάσταση δεν αντιστέκεται σε αυτό. Είναι εντελώ αφύσικη για ανθρώπου, αυτή η ιστορία. Εντελώ αφύσικη. Γιατί μπορεί να αυταπατάσαι για αρκετό καιρό ότι το εγώ σου μπορεί να λέει, να θέλει και να γίνεται αυτό που θέλει, όταν είσαι μικρό παιδί. Μπορεί να σε μεγαλώσουν έτσι, ότι άμα λε, θέλω αυτό να τρέχουν όλοι να σκοτωθούν για να ε, γίνει το δικό σου. Αν μεγαλώσει λίγο περισσότερο, μπορεί πάλι να πούμε ότι σκίζονται οι μεγαλύτεροι για να σε καλύπτουν. Όταν φτάσει να είσαι μεγαλύτερο άνθρωπο και πρέπει να συναλλαγεί ένα ενήλικο με άλλου ενήλικε, εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Ο άλλο δεν είναι υποχείριό σου. Ακόμη και στο σχολείο τα παιδιά, άμα το παρακάνει και λε, όχι, αυτό θα κάνω που λέω εγώ κτλ. Τι κάνουν τα παιδιά, πάνε και παίζουν μόνα τους και σε ας αφήνουν να κοιτάς. Ε, με το θέλω, το περίεργο το δικό σου. Άρα η ζωή δεν είναι πλασμένη για εγώ, συνεγώ, συνεγώ, συνεγώ. Είναι πλασμένη για να συντονίζεται, να εναρμονίζεται το εγώ μέσα στο εμείς. Αυτό ας το πω με την ευκαιρία είναι από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, ας το πούμε του ελληνικού πνεύματος, ενώ της ελληνικής ψυχοσύνθεσης, νοοτροπίας όπως θέλετε, από την αρχαιότητα κιόλα. Το ότι δηλαδή έπλασαν ένα ιδεώδες και ένα έμπρακτο σύστημα συλλογικής και προσωπικής ύπαρξης που συνοψίζεται στο υπόδειγμα διάκριση του εγώ μέσα σε ένα υπέροχο εμείς. Δηλαδή θέλεις να διακρίνεσαι, δεν είσαι ένα πρόσωπο πράγμα σαν τις μαζικές ας πούμε, κοινωνίες της ανατολικής δεσποτίας όπως λέμε και που είναι μια άμορφη μάζα, δεν υπάρχει προσωπικότητα και αυτά αλλά όλο αυτό παίρνει την αξία του η διάκριση του εγώ επειδή ακριβώς είσαι μέσα σε ένα εμείς το οποίο δίνεις τα πάντα για να είναι υπέροχο η δημοκρατία είναι η πολιτική μεταγραφή αυτού του ανθρωπολογικού στοιχείου δηλαδή η επινόηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά ε, συναρτάται με διάφορα ακόμη κοινωνικά και άλλα φαινόμενα αλλά σίγουρα και με αυτή την διάθεση των ανθρώπων που φαίνεται ακόμη και στα ομυρικά έπι, πώς να το πω, λέει, πριν τη δημοκρατία, φαίνεται εκεί πέρα αυτό το στοιχείο, το, η διάκριση του εγώ, αλλά μέσα σε ένα υπέροχο εμείς. Αυτή η διαλεκτική του εγώ και του εμείς είναι που κα, έτσι κακοποιείται στον κόσμο του ναρκισισμού και ειδικά του καταναλωτικού ναρκισισμού, όπου δεν σχετίζεσαι με ανθρώπους, αλλά με πράγματα. Πα στο μεγάλο κατάστημα και αν έχει λεφτά, ψωνίζει. Αν δεν έχει, κλέβει. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει ό,τι μπορεί, και ό,τι δεν μπορεί, μπορεί και να κλέψει κιόλα. Έτσι. και μια άλλη πτυχή πάντως αυτό που λέτε ε, του ναρκισιστικού κόσμου και είναι η αναζήτηση συνεχώς των νέων ειδονών το βλέπουμε δηλαδή και από τα apps από την κυριαρχία της εικόνας αυτή η συνεχής αναζήτηση των ειδονών δεν ενισχύει αυτό που είπατε πριν για τις εφημερές σχέσεις τώρα έτσι που το θέτετε και είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανση ερχόμαστε στο θέμα αυτού του βιβλίου που αναφέραμε στην αρχή το πώ το παιδί μαθαίνει να ζητά, λαμβάνοντα υπόψη και τον άλλον. Όταν θέλει και ζητά κάτι από τον άλλον άνθρωπο, από το ταμείο, από τον υπάλληλο κτλ. Πάντω ζητά από το Θεό, μια Παναγία μου να βρέξει, ξέρω εγώ κτλ. Ζητά κάτι, το ζητά με έναν τρόπο και κάπω αντιδρά αν γίνει ή δεν γίνει αυτό που ζητά. Όμω, μια μεγάλη αλήθεια, ο πυρήνα του αιτήματο, όπω λέμε έτσι, Ονομάζουμε την πράξη και τη στάση του Ζητώ. Ο πυρήνα του αιτήματο δεν είναι το πράγμα, το αντικείμενο που ζητά, η ενέργεια που θα κάνει όλο. Είναι κάτι άλλο καθολικό. Είναι αγάπη. Όταν δηλαδή ζητά, ακόμη και από τον περιπτερά, να σου δώσει τα τσιγάρα σου, εμέσω, με ένα περίεργο τρόπο, κάπου λε, κοίταξε με, λάβαμε υπόψη. Μην ακούσει τη... τον αγώνα στο τραζίστρο, α πούμε. Σταμάτα λίγο και δώσε μου αυτό που σου ζητά. Έτσι, όλα αυτά τα πολύ περισσότερα με του πιο οικίου ανθρώπου, του γονεί, του φίλου, του συγγενεί, του δικού μα ανθρώπου, εκεί πέρα που είναι δεδομένη οι δεσμοί αγάπη και τα παιχνίδια τη αγάπη, ό,τι και να ζητήσει, έχουν το εξή νόημα. Νιώθω ότι θέλω κάτι, νιώθω ότι μου χρειάζεται κάτι, νιώθω ότι δεν το έχω και πρέπει να το βρω. Απευθύνομαι λοιπόν σε σένα, άκουσέ με, κατάλαβέ με, άσε λίγο κάτι άλλο που μπορεί να σε απασχολεί ή κάνεις και ενδιαφέρουσου για αυτό που ζητώ και δώστο μου. Όλο αυτό είναι μία ακολουθία αγάπης. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι ζητούν πράγματα που δεν βγαίνουν από μέσα τους αλλά τους τα επιβάλλει το βλέμμα του άλλου για να σε παίζουν, σε κάνουν παρέα. Ε? Δηλαδή αυτό όλο, τι εικόνα που λέτε, το image, το φαίνεστε, το να ρούχα μάρκας και τα, και τα Αλλιώς δεν δε σε προσέχουν, ξέρω. Ε? Όλα αυτά θα πει ότι κάνεις τον κόσμο μη αγαπητικό, ζητάς πράγματα τα οποία και αν ανταλάβεις είναι σαν τα παιχνίδια που χαρίζουμε με κατά δεκάδε στα μικρά παιδιά και του είναι αδιάφορο, γιατί δεν είναι αυτό που θέλει το παιδί, δεν είναι κάτι που του νοιάζει. Εσύ βγάζει με αυτόν τον αδέξιο τρόπο την αγάπη σου ή την έγνοια σου ή να σε ξεσκοτήσει. Καμιά φορά το παιδί, να σε αφήσει ήσυχο, του δίνει πράγματα, 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 πράγματα που δεν μιλούν στην καρδιά. Όταν λοιπόν με τον α ή τρόπο, αγοράζοντας, προκαλώντας κάποιον να, να το κάνει έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Παίρνεις αντικείμενα που δεν έχουν μέσα τους το ζητούμενο της αγάπης, τότε ζητάς το κενό, παίρνεις το κενό και είσαι στο κενό. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει η περίφημη μεταγοραστική απογοήτευση που λένε και τα, λοιπά και τα λοιπά, άμα δεν είναι κάτι που το θέλει η καρδιά σου. Και ο ναρκισισμός πέφτει πάρα πολύ εύκολα σε αυτή την παγίδα να μην αναρωτιέται τι στα αλήθεια έχει αξία για την καρδιά μου και προτιμάει να έχει για κριτήριο του τι ψάχνω, εναγωνίως πολλές φορές, να αποκτήσω, να αγοράσω εν τέλει, είναι το τι θα ανεβάσει τις μετοχές μου στο βλέμμα του άλλου. Μια φορά μου είχε πει μια κυρία σε ένα σεμινάριο που κάναμε, ότι λέει το εξή. Ξέρετε κύριε Σιδέρη, σήμερα για να είσαι in πρέπει να το παίζει happy. Εκείνη τη στιγμή είπε όλο το τραγικό υπόβαθρο του ναρκισισμού. Ότι εμφανίζεσαι χαμογελώντα με κατάλευκα δόντια που τα έχει κάνει και στον δοδίατρο ακόμη πιο λευκά κτλ. κτλ. Είναι πάντα είσαι υπέροχο, θαύμα, συγκλονιστικό. Είχα ακούσει μια φορά λέει οι κολοκυθοκευτέδες ήταν συγκλονιστικοί. Εντάξει, λέω και εγώ τι να πω, και εγώ τάξη. Μην γελάτε, δηλαδή γελάστε <ΣΣΣ> μάλλον. Αλλά το λέγανε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα <ΣΣ> και οι άλλοι δεν βάλανε τα γέλια. Έτσι, έλα το. Ναι, 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 ναι. Αυτή η κατάχρηση, η φθορά των λέξεων είναι ένα σύμπτωμα. <ΣΣ> Τη απαξίωση του κόσμου, τη εμπειρία. Είναι υλικός. αυτό των μέσων κοινωνική δικτύωση που αναγκαστικά πρέπει να είσαι αυτό που είπε η κυρία αυτή: χάπη σε όλα. Δηλαδή είναι. από τι κολοκυθοκαιφτέδε που θα ανεβάσει. Ναι, και έτσι. που τη βγάζει φωτογραφία και πίνει. Ναι. μέχρι όλε. Δηλαδή ότι είσαι συνεχώ κάπου που είσαι χαρούμενο. Κανεί δεν έχει ανεβάσει μια φωτογραφία που να είναι γενικά. Να λιγημένος. είναι στα χάλια του όπω συμβαίνει να είμαστε όλοι. Κάθε δύο-τρει μέρε είναι κάποια στιγμέ που είμαστε λίγο χάλια. Έτσι, ναι, δεν το βάζω. Αυτό όμω τι θα πει, ότι όχι μόνο είναι πειραγμένη η εικόνα σου, αλλά είναι ψαλιδισμένη, είναι λογοκριμένη η ύπαρξή σου. Και όταν έρθει η φοβερή ώρα που έρχεται πάντοτε, που έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο να του πει τον πόνο σου, να τον καταλάβει εδώ το παιχνίδι τη αγάπη που λέγαμε και να σου απαντήσει με αγάπη, αφήνοντα δικά του πράγματα, δικέ του έγκυε, δικέ του προτεραιότητε, γιατί νοιάζεται για σένα και δεν υπάρχει κανένα. Γιατί όπω είπε η κυρία, για να είσαι in και να σε κάνουν παρέα, πρέπει να το παίζει χάπι. Και το είπε το Διεθνέ Λάμα, λέει σε στεγχωρημένο, σε αγαθέ σε θέλουν στην παρέα. Αυτό οδηγεί και στην κατάθλιψη, το αναφέρατε κι εσεί πριν, η οποία αποτελεί μια μάστιγα τη εποχή μα. Μάλιστα, διπλασιάστηκε το ποσοστό των πολιτών με κατάθλιψη κατά τη διάρκεια τη πανδημία, ενώ υπάρχουν δείκτε που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια αύξηση στο ποσοστό των ατόμων με ψυχικέ διαταραχέ. Λογικό είναι αυτό, κοιτάξτε αν δείτε οι άνθρωποι δεν είναι στην ψυχική του συγκρότηση οι ίδιοι. Μοιάζουν σε πολλά, υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί, αλλά ο καθένας έχει μια ιδιαίτερη ιστορία που κάθε φορά, αν θέλετε, αποκρισταλώνεται στο πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ανθεκτικοί σε κάποιες πιεστικές καταστάσεις και άλλοι που είναι λιγότερο ανθεκτικοί στις ίδιες πιεστικές καταστάσεις. Η κρίση και η οικονομική και η πανδημία είχαν το κοινό χαρακτηριστικό ότι αντιπροσώπευαν αυτό που λέγεται ολικό κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή δεν άγγιξε μόνο τα οικονομικά μας, η οικονομική κρίση, άγγιξε όλο τον κόσμο όπως υφίσταται και όπως αντιλαμβανόμαστε, τη θέση μας μέσα στον κόσμο, τις σχέσεις μας με τον κόσμο, με τους άλλους ανθρώπους, με τον εαυτό μας και το ίδιο έγινε και με την πανδημία που σημαίνει ότι όπου είχε κάποιος άνθρωπος ένα ευάλωτο σημείο αισθάνθηκε πίεση. Εκεί πέρα ανάλογα με το πόσο συγκροτημένος είναι ψυχικά κάποιος, με το πόσο έχει μηχανισμούς ανθεκτικότητας και ανάκαμψης και ένα τεράστιο μέγεθος πόσο έχει ανθρώπους γύρω του, ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, κάποιοι αντέξανε με ζόρι, με αβαρίες, με νύχτες αϊπνίας κτλ. Με νεύρα καμιά φορά, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο της παθολογίας ενώ άλλοι που βρέθηκαν κυρίως οι πιο μοναχικοί κυρίως οι πιο τραυματισμένοι από την προηγούμενη ζωή τους πριν την πανδημία, πριν την κρίση αυτοί που ήταν οι πιο ευάλωτοι κάτω από τη γενική πίεση έσπασαν, κυριολεκτικά έσπασαν γι' αυτό το λόγο αυξήθηκαν οι δείκτες που λένε που υποδηλώνουν αύξηση των ψυχικών παθήσεων όπως είναι η κατανάλωση φαρμάκων κατανάλωση ε, ουσιών, αυτά τα δύο πάνε μαζί, η κατανάλωση αλκοόλ, όλα αυτά τα πράγματα είναι ε, συνώνυμα, είναι οι, οι απελπισμένες οι ορθολογικές προσπάθειες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε με αυτά τα μέσα, με, με ένα χημικό τρόπο εν τέλει, την ε, ψυχική κακουχία και καμιά φορά δουλεύει και πολύ καλά. Αλλά δεν πάβει όλη αυτή η τρομακτική πίεση που μοιράζεται ανισόμετρα στους ανθρώπους ανάλογα με την ψυχική τους συγκρότηση και το περιβάλλον στο οποίο ζουν να έπληξε τους πιο ευάλωτους και να είχαμε εκδήλωση παθολογίας η οποία κατά κύριο λόγο είναι άγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές παθήσεις και κρίση των ανθρώπινων σχέσεων. μηχανισμοί όμω τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, μιλήσατε πριν για μηχανισμού. Τι μπορεί να κάνει κάποιο, Πώ αντιμετωπίζεται το άγχο. Το άγχο του το αντιμετωπίζει με ό,τι μπορεί. Για να σα πω την αλήθεια. Άλλο το αντιμετωπίζει πέφτοντα να κοιμηθεί. Άλλο με το να πηγαίνω έρχεται μέσα στο δωμάτιο και μέσα από αυτέ τι φυσικέ κινήσει να εκτονώνει ένα μέρο τη ψυχική ένταση, καμιά φορά και ολόκληρη. Περπατήσει 25 χιλιόμετρα, γυρίσει ξεθεωμένο για κοιμηθεί. Σα λέω μερικέ συνηθισμένες πρακτικές των ανθρώπων. Δηλαδή είναι αγχολητικό το να περπατάς, να γυμνάζεσαι πολύ. Είναι αγχολητικό το να τρως. Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την πιο εύκολη κατεύθυνση απέναντι στο άγχος με στο να άμα σουλάνε. Είναι από τα πιο αρχαία έτσι, αντίδοτα στο άγχος είναι το να Αν θέλουμε να δούμε πιο έτσι επικοδομητικούς τρόπους αντιμετώπισης του άγχους θα σας έλεγα τα εξής το πρώτο είναι μην αρνείσαι ότι έχει άγχο. Μην αρνείσαι ότι σε τρώει ένα σαράκι. Μην αρνείσαι ότι μια αγωνία σε σκάβει. Το άγχο έχει το εξή κακό, ότι είναι η αίσθηση ενό επικείμενου κινδύνου που δεν έχει μορφή. Δηλαδή είναι μια απειλή αόριστη, απροσδιοριστη. Ο φόβο είναι, έρχεται το αυτοκίνητο επάνω μου, φοβάμαι. Ε, πάρα πολύ απλό. Καλά κάνω και φοβάμαι, γιατί με προστατεύει, θα τρέξω να σωθώ. Το άγχο είναι ότι γυρνάω γύρω-γύρω-γύρω και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει τι. Ούτε τι θα μου έρθει. Δεν κοιτάω ψηλά. Μήπω μου πέσει ο ουρανό στο κεφάλι, όπω στον ε, ε, αστερίξ εκεί. Είναι κάτι που δεν ξέρω τη φύση τη απειλή, την προέλευσή τη. Αν λοιπόν νιώθει άγχο, το πρώτο που θα ήταν καλό να κάνει είναι να προσπαθήσει να σταθεί λίγο, να κάνει μια στάση σώματο και ψυχή και να αναρωτηθείς ένα, μου συμβαίνει, ναι μου συμβαίνει. Τι μου συμβαίνει, κάτι, κάτι. Αυτό το κάτι που με βασανίζει λέγεται άγχος πολλές φορές. Και αν είναι έτσι, να προσπαθήσω να του δώσω μια μορφή έστω και τελείω περιγραφική. Είναι το, ξέρω, το, γαμά το, το πότε θα τελειώσει αυτή η παλιοκατάσταση. Ας πούμε, που αν το πεις έτσι, αρχίζει και γίνεται ρεαλιστικός κόσμος, γίνεται μια απειλή από τον κόσμο, απειλή να μην τελειώσει σύντομα, αλλά κάποτε θα τελειώσει, δεν υπάρχει τίποτε που να μην τελειώνει ποτέ. Έτσι και αρχίζει και αναρωτιέσαι, εξαρτάται από αυτό, εξαρτάται από εκείνο, θα πάω να βρω τον τάδε, θα μιλήσω με τη Δίνα που έχει κάτι γνωστού, που τα έχει περάσει, που, που, που. Δηλαδή όταν του δώσεις μια μορφή, οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και αν δεν είναι ακριβέστατη, ακόμη και αν είναι τελείως προσεγγιστική, το άμορφο γεννάει άγχος, η μορφή γεννάει ενεργητικότητα. Και ένα από τα α, έτσι, σπουδαιότερα μονοπάτια, γιατί μονοπάτια είναι στην θετική, ε, στην επικοδομητική αντιμετώπιση του άγχους, είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα θα πει, για παράδειγμα, να βρεις νέα κανάλια επικοινωνίας όταν δεν μπορείς να πας να παίξεις χαρτιά, που λένε οι τάβλοι, με τους δικούς ανθρώπους. Ένα ε, να βγαίνετε στην ταβέρνα, που είναι η κλασικότερη ελληνική συνάντηση. Να βρεθούμε για καφέ, θα βρεθούμε στην ταβέρνα. μα. Όταν ούτε το ένα ούτε το άλλο επιτρέπεται, βρε άλλου τρόπου. Δεν Δε, μην μου πείτε ποιοι είναι, δεν ξέρω. Γεια στο μπαλκόνι και μιλάμε με τον γείτονα. Γιατί όχι, μια χαρά είναι. Ε, λίγο κουτσοπολιό, αλλά μην σε καταλάβει αυτό που τσοπολεύει. Είναι πολύ απλά. Δηλαδή, το να κρατά ζωντανή τη σχέση με την πραγματικότητα τη ψυχή σου και, την... και τον άλλον άνθρωπο, είναι καμιά φορά αντικείμενο επινοητικότητας. Πρέπει να επινοείς. Αν τώρα είσαι ακόμη πιο δημιουργικός άνθρωπος και μπορείς να αφιερωθεί σε ένα έργο που έχει κοινωνική αξία πέρα από την άμεση, την τωρινή και τα είναι γνωστό ότι αυτό το δίπτυχο ας πούμε, αγωνία και έκσταση όπως λέμε, όπως λέει μια παλιά ταινία για τον Μιχαηλάκελο ακριβέστερα, που είναι ακριβώς το άγχος και δημιουργικότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος που λέει «Ο κόσμος όπως είναι δεν με χωράει. Ας προσπαθήσω να τον διευρύνω, να τον αναμορφώσω, να ανοίξω πόρτες και γέφυρες προς τους άλλους ανθρώπους, να δούμε αλλιώς τα πράγματα, να πούμε αλλιώς τα πράγματα, να μοιραστούμε αλλιώς τα πράγματα». Όλα αυτά είναι δημιουργικότητα. Και σίγουρα είναι και ένας πολύ καλός τρόπος ώστε το άγχος να μην είναι κάτι που αλέθει το μυαλό σου, αλλά είναι ένα από τα καύσιμα του μυαλού. Είμαστε οι απώλειέ μα. Πώ αντιμετωπίζεται η απώλεια, με την έννοια ότι για να ζει πρέπει να ξέρει και να πενθεί. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Απόλυα, πένθο, κατάθλιψη, πάθο και λύτρωση». Ένα από τα κεντρικότερα έτσι, δομικά στοιχεία του ψυχικού μα κόσμου είναι το περίφημο εγώ. Είναι εκεί που νιώθουμε ότι είναι ο εκπρόσωπο τη ύπαρξή μα μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και στη δική μου την αναπαράσταση του του, του κόσμου και τη παρουσία μέσα εκεί, λέω εγώ. Και με περιγράφω, είμαι ψηλό κοντό, μαύρο, άσπρο, κίτρινο, πράσινο κτλ. Και, και έχει διάφορε ιδιότητε, καλό, κακό, γρήγορο και κτλ. Αυτό το εγώ λοιπόν, αν το ψάξει, θα παρατηρήσει το εξή, ότι το εγώ είναι το σύνολο των αποτυπωμάτων που έχουν αφήσει. Οι σχέσει μα με αγαπημένα αντικείμενα, με αγαπημένε καταστάσει, πρόσωπα, ζώα, πράγματα, ιδέε, όλα αυτά τα λέμε αντικείμενα τεχνικά, έτσι, στην ψυχανάλυση. Αλλιώ τα λέμε αναλυτικά, όπω σα είπα. Το κάθε τι με το οποίο σχετίζομαι αφήνει ένα αποτύπωμα μέσα στην ψυχή μου και αυτό το αποτύπωμα, αν συσχετιστεί, φτιά, μπει μέσα στο πλέγμα των ήδη υπαρχόντων αποτυπωμάτων, συγκροτεί μεταξύ των άλλων και το εγώ μου το οποίο είναι έτσι το αποθετήριο, όπως λέμε, των απολεσθέντων αντικειμένων αγάπης. Όλα όσα έχω αγαπήσει έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο εγώ. Τον ίδιο τον εαυτό μου τον έχω χάσει γύρω σε 600 φορές. Όπως λένε, το να χάσει τον εαυτό σου είναι πολύ εύκολο, εγώ τον έχω χάσει 600 μία. Δηλαδή τι θα πει, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος, αν και είμαι ο ίδιος άνθρωπος, το όταν είμαι ένα, ενός μηνός, ενός έθους, δύο ετών, έξι ετών, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, δεν ξέρω που βρέθηκα και τα λοιπά. Εκεί πέρα υπάρχουν εκδοχές του εαυτού. Αυτές περνώντας ο καιρός χάνονται. Εξελίσσομαι, πολύ απλό. Όταν ήμουν παιδάκι είχα σκάσει για να έχω πατίνι. Ε, τώρα να μου δώσει πατίνι θα πω άστο καλύτερα. Δεν, δε, δε, δεν με ενδιαφέρει. Όμω ο εαυτό μου πάνω στο πατίνι ήταν μια υπέροχη έκδοση του εαυτού μου. Αυτό το κρατάω σαν κομμάτι του εγώ μου και όλες αυτές τις όμορφες εκδοχές, αυτές που μου επέτρεψαν να επιθυμίσω με επιτυχία, είτε τον άλλον άνθρωπο, είτε μια εμπειρία, μια ευχαρίστηση, κάτι, ό,τι δούλεψε και ό,τι με πλήγωσε αφήνει τα σημάδια του μέσα μας και έτσι συγκροτείται το εγώ. Δηλαδή, όντω είμαστε οι απολυές μας. Γιατί για να είμαι αυτό που είμαι σήμερα, έχω αφήσει πίσω έχω αποχαιρετήσει. Αυτό που σα είπα 6, 666, 1666 εκδοχές του εαυτού μου, όλες οι παρτές που κάθε μια της έχει εμπλακεί σε παιχνίδια αγάπης, αναγνώρισης, επιθυμίας και γι' αυτό το λόγο κουβαλάω το κεφάλαιο εμπειρίας που αντιπροσωπεύει κάθε εκδοχή μου και όλο μαζί αυτή η ιστορία μου εσωτερικεύεται ως δομή που είναι η τωρινή μου εικόνα για τον εαυτό μου, η τωρινή μου εικόνα για την κατάσταση του κόσμου και το τι ρόλο παίζω εγώ μέσα στον κόσμο, τι θέλω από αυτόν, τι προσφέρω στον άλλο, τι ζητάω. Γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγαπήσουν τον εαυτό του, τώρα έτσι που οδεύουμε προ το κλείσιμο. Αγαπώ τον εαυτό μου, θα πει να θυμάμαι ένα πράγμα πάρα, πάρα πολύ σπουδαίο, που δεν λέγεται συχνά. Ότι η αγάπη δεν φοβάται την ατέλεια. Δηλαδή υπάρχουν χίλια αισθήματα και χίλια παιχνίδια της ζωής που εξυπονοούν ή απαιτούν ρητά να είμαι τέλειος και να είναι τέλειος ο άλλος ή ο κόσμος η κατάσταση. Η αγάπη δεν φοβάται την ατέλεια. Αν δεν φοβάσαι την ατέλεια του κόσμου, των άλλων και του εαυτού σου, τότε θα αγαπήσεις και θα αγαπήσεις αληθινά. Αν φοβάσαι την ατέλεια των πραγμάτων του άλλου ανθρώπου ή του εαυτού σου, τότε θα δυσκολευτείς θα αρχίσεις να πειράζεις τις εικόνες και τις καταστάσεις και τα όντα για να τους δώσεις μια επίφαση τελειότητας που όμως δεν είναι προϋπόθεση της αγάπης. Δηλαδή η αγάπη είναι το σπουδαιότερο από τα αισθήματα που δεν φοβάται την ατέλεια. Είναι το κατεξοχήν καθεστώς της ανθρώπινης σχέσης με πλήρη αποδοχή της ατέλειας. Αυτό είναι, αν θέλετε, το στοιχείο που μας εμποδίζει η ναρκισιστική αυταπάτη ή ο τρόμος ο ναρκισιστικός ότι αν δεν είμαι τέλειος δεν θα με αγαπάει ο άλλος αν δεν είμαι τέλειος πώς να αγαπήσω τον εαυτό αν δεν φοβάσαι την ατέλεια η αγάπη είναι στην πρώτη γωνία στη δεύτερη γωνία, στην τρίτη γωνία σε κάθε γωνία της διαδρομής σου είναι εκεί. αν υποθέτεις ναρκισιστικά ότι μόνο οι τέλειοι αγαπούν και αγαπιούνται τότε την έχει πατημένη πολύ άσχημα τι είναι η ψυχή, άφησα για το τέλο τα δύσκολα. Η ψυχή είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο δύσκολο μα έχει δώσει η εξέλιξη του σώματό μα. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε πρώτα η ψυχή. Μιλάω σαν επιστήμονα. Σέβομαι κάθε άλλη άποψη, έτσι και δεν θα κάνω και πώ το λένε, επιχείρημα. Μα γιατί μα πώ. Αλλά επιστημονικά μιλώντα, πρώτα γεννήθηκαν τα ανόργανα όντα, το σύμπαν που ήταν ενέργεια στην αρχή, μετά έγινε ύλη, μετά από την ύλη σιγά σιγά τα συστατικά της ζωής, μετά η ίδια η ζωή κτλ. Πρώτα γεννήθηκε το σώμα μας, μετά γεννήθηκε ένας τρόπος αναπαράστασης της πληροφορίας που σιγά σιγά αποκτάει όλο και πιο υποκειμενικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν αντιδρώ μόνο σε ό,τι συμβαίνει γύρω μου και μου στέλνει σήματα, από εδώ κάνει κρύο, πήγαινε προς τη ζέστη για παράδειγμα, έτσι αλλά φτιάχνω μέσα μου μια εκδοχή των πραγμάτων, μια καταφαντασία σε μεγάλο βαθμό ή εν φαντασία και λόγο ε, περιγραφή του κόσμου και τις θέσεις μου μέσα σε αυτόν όταν φτάσω σε αυτό το σημείο τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στον κόσμο της ψυχής. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή? Τη θάλασσα, την αγάπη, το χιούμορ και όσο περνάνε τα χρόνια τη σοφία. Κύριε κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Πάντα είναι πολύ σαγηνευτικό να συζητά κάποιος μαζί σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστούμε τέτοια πράγματα. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο ψυχίατρο και ψυχαναλυτή κ. Νίκο Σιδέρη σε μια συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις, την κατάθλιψη και την απώλεια. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.